φήμες στέλνουν τη Σίλβια Δελικούρα και τον Πέτρο Λαγούτη ζευγάρι. Για να δούμε όμως ποια είναι η αλήθεια. Ρωτάμε τη Σίλβια Δελικούρα και δεν απαντά. Δημοσιεύματα. Ναι. Σε θέλουν ζευγάρι με τον Πέτρο Λαγούτη. Ναι, ναι, τον εφεύγει. Πάμε ισχύει αυτό. Πάμε Τρούφα. Γεια. Ρωτάμε την Τρούφα, τη μόνιμη συνοδό της ηθοποιού και μας μπερδεύει ακόμη περισσότερο. Κάθε ησυχή, σε κύκλωσε τώρα. Και παίζουν όλοι μαζί της. Όλοι. Τρούφα, τι έγινε. Παιδί μου. Μπερδευτήκαμε. Σου λεπτό. Όχι, περίμενε. Τέλειο. Μας αποπροσανατόλισε σε δευτερόλεπτα. Ευτυχώς ο Πέτρος Λαγούτης ήταν πιο ξεκάθαρος. Αυτή την εποχή, αν πιστέψουμε ό,τι διαβάζουμε, είσαι πολύ καλά προσωπικά. Εκτός αν μας πεις ότι να μην πιστεύετε ότι διαβάζετε. Να μην πιστεύετε ότι διαβάζετε. Okay. Άρα δεν είσαι καλά. Εγώ δεν έχω διαβάσει. Όχι, είμαι καλά. Άρα αυτό σου λέει, Αναταλία, λοιπόν, είσαι καλά. Ναι. Αυτό είπα. Αν πιστέψουμε ότι διαβάζουμε, είσαι πολύ καλά. Είμαι καλά, προσωπικά. Αλλά γενικά δεν πιστεύουμε ότι διαβάζουμε. Μην βιαστείτε να πείτε ότι μας αποπροσανατολίζει και αυτός. Ναι. Εγώ μπορώ να γίνω και πιο ευθύς, δεν έχω πρόβλημα. Μόνος μου, Ιβάν, με ρωτάτε αυτό, μόνος μου είμαι. Αυτό πράγμα που δεν μπορείς να φας με έναν άνθρωπο και γράφουν κάτι είναι άσχημα. Όχι, με καμία, δεν θα το πω. Μπορεί να άρχισε, αλλά το είπε. Ο ηθοποιός διέψευσε τις φήμες που τον ήθελαν ζευγάρι με τη Σίλβια Δελικούρα. Η μόνη που χαίρεται είναι η Τρούφα που δεν θα έχει ανταγωνιστεί.